Κατηγορίε για τα οικονομικά τη Κιβωτού του Κόσμου. Έρευνα στην Οδό Αρπιδόνο. Υπεξαίρεση χρημάτων και περιουσιακών αντικειμένων συνολική αξία 469.500 ευρώ και κατάσχεση δύο κλειδιών που αντιστοιχούν σε τραπεζική θηρίδα. Έρευνα τη Οικονομική Αστυνομία τη Αρπιδόνο. Βρέθηκε αποδεικτικό κατάθεση ποσού 221.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό τη Κιβωτού. Ακίνητο στα Ραβένια. Πληρωμή τιμήματος 100.000 ευρώ σε μετρητά με χρήματα σε σακούλες που ανήκαν στην περιουσία της Κιβωτού και προέρχονταν από δωρεές ιδιωτών. Πληρωμή φόρου μεταβίβασης από τα μιακά διαθέσιμα της Κιβωτού. Από κατασκευαστικών εργασιών ποσού ύψους περίπου 100.000 ευρώ από τα μιακά διαθέσιμα της Κιβωτού. Καταβολή μισθού σε άγνωστο πρόσωπο συνολικού ύψου 44.644 ευρώ, ενώ το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται από την Κιβωτό. Δαπάνες διαβίωσης. Η οικογενειακή διαβίωση εξασφαλιζόταν από τα έσοδα της Κιβωτού. Υπόλοιπο λογαριασμού μισθοδοσίας το 2022, 100.000 ευρώ. Αναλήψεις μετρητών. Ανάληψη συνολικού ποσού 17.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό της Κιβωτού. Πώληση ακινήτου στην Αρτέμιδα Αττικής. Αμφίβολο αν το τίμημα εισπράχθηκε πράγματι ή δηλώθηκε προσχηματικά εν ώψη αγορά του ακινήτου στα άνω Νομιμοποίηση Νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Κατοχή-κατάθεση σε προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού των ποσών που έχουν υπεξαιρεθεί για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, αγαθών και υπηρεσιών. Ταμιακό έλλειμμα ύψου 305.507 ευρώ στι 31 12 του 2022. Αποπληρωμή 99 τιμολογίων χωρίς συνοδευτικό αποδεικτικό ολοκλήρωσης. Αποπληρωμή μελετών που δεν υπάρχουν στα αρχεία της εταιρείας συνολικού ποσού 2.231.000 ευρώ και συνολικού ποσού 144.105 ευρώ αντίστοιχα. Τραπεζική θηρίδα Δέσποινας Παπανικολάου στοιχείο με ποσό 57.350 ευρώ. Φάκελος με 10.000 ευρώ και κουτί με κοσμήματα που βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Κιβωτού. Από πού προέρχονται τα ποσά? Το τελευταίο ερώτημα. Ε, κύριε Παπαχατζή, πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και από εκεί που εσείς ε, τα αξιολογείτε. Θεωρώ ότι από τα 2 εκατομμύρια νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί εκεί φαίνεται ότι ε, υπάρχει ένα μεγάλο ποσό. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που ε, μου δίνετε εκπροσωπώντας τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα στο αστικό και οικονομικό σκέλος της υπόθεσης της Κι να ορθώσουμε για πρώτη φορά αντίλογο ε, στο όριο παραπληροφόρηση και συγκοφαντικών ισχυρισμών που διακινείται επί ένα χρόνο τουλάχιστον και να αναδείξουμε την απόλυτη ευασιμότητα των κατηγοριών τη απιστία, υπεξαίρεση και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την κατηγορία, η οποία με, με σειρά βαρύτητα, ε, την κατηγορία σχετικά με την υπεξαίρεση και απιστία, ω προ την εκταμείευση 2 εκατομμυρίων ευρώ ε, χωρί παραστατικά. Ποια είναι. Τι, είναι, τι, διακινείται από τα μέσα ενημέρωση, γιατί διακινείται ότι εκταμιεύτηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ χωρί παραστατικά. Τι λέει το πόρισμα τη εταιρεία ορκωτών ελεκτών που ε, όρισε η προσωρινή διοίκηση ότι εκταμιεύτηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ για κατασκευέ έργων ή διάφορε παροχέ υπηρεσιών από το 2014 μέχρι το 2021 με συμβάσει, με παραστατικά, έχουν εκδοθεί νόμιμα παραστατικά και δεν υπάρχουν πιστοποιητικά παράδοση παραλαβή. Αυτή είναι η κατηγορία. Και με βάση αυτή την κατηγορία, ο κ. Αγγελέα στοιχειοθέτησε την, το αδίκημα τη. Με συγχωρείτε, ε, ε, τα λεφτά αυτά παιδελόν, τι έγιναν τελικά. Ναι. Τα Αξιοποιήθηκαν έργα είναι, ναι. έργα. έργα. Βεβαίω έχουν γίνει. τιμολόγια και αποδείξει υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν και τιμολόγια. Για, 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 για παραπάνω. Για 2.200.000 ευρώ. Ναι, είναι 2.200.000 ευρώ. Θα σα πω λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι η κατηγορία. Υπάρχουν ε, 99 παραστατικά λοιπόν, για τα οποία δεν, έχει, ε, δεν υπάρχει το πιστοποιητικό ε, παράδοση παραλαβή. ολοκλήρωση. Άρα έγινε το κτίριο. Ε, τι έγινε με τα δύο εκατομμύρια. Έχουν ολοκληρωθεί έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά έργα. Ναι, από κτίρια της εμβληματικά, εμβληματικά κτίρια, της Ζινοδόρου, Άρα της αρπιδόνου. το κτίριο της Ζινοδόρου και της Σεπιδόρου Βεβαίως. έγινε από όπως αυτά τα πολλές, δύο εκατομμύρια. Όπως, και πολλές επιμέρους ανακαινήσεις σε διάφορες δομές. Ναι. Αυτά λοιπόν αφισβητούνται από την Price Water γιατί Τι δεν υπάρχει... Αφού είναι, αφού είναι, έχει γίνει το κτίριο. Αυτό ήθελα λοιπόν, μισό λεπτάκι να πω. Καταρχάς, τα τιμολόγια. Καταρχάς δεν υπάρχει... 2000... Καταρχάς 2000... να ξεκινήσουμε με το εξή. Η κυβωτό είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Συνεπώ δεν έχει καμία υποχρέωση ούτε να, ε, να συντάσει πιστοποιητικά παράλληλα παραλαβή οποιοδήποτε έργο. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Συμφωνεί και ο κύριο Δημητρίου από αυτό. Δεύτερον, εάν ε, δεν υπάρχει μάλλον καμία ε, κατηγορία ω προ δε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ω προ τα τιμολόγια. Δηλαδή, ο εισαγγελέα δεν μίλησε ότι αν αυτά τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί νομίμω ή όχι. Είναι γνήσια τα τιμολόγια. Προφανώ. Προφανώ. Είναι νόμιμα. Άρα, τα παραδέχονται και οι άνθρωποι που τα εξέδωσαν. Το ερώτημα που ε, αναδεικνύεται είναι το εξή. Πώ γίνεται να έχει τελεστεί το αδίκημα τη υπεξαίρεση ενώ τα τιμολόγια είναι νόμιμα, ή δεν τα γίνεται. τιμολόγια είναι εικονικά, άρα έχουν εκδοθεί παρανόμω. Άρα τότε έχει τελεστεί. Να λογοδοτήσουν και αυτοί που τα εξέδωσαν. Ή από τη στιγμή που δεν έχει κινηθεί καμία ε, ε, διαδικασία εναντίον των εκδοτών των τιμολογίων τότε είναι απολύτω νόμιμα. Θα σα ρωτήσω κάτι εγώ για την υπεξαίρεση. Υπάρχει Συγνώμη. μια διαδικασία που λέγεται υπερτιμολόγηση. Υπερτιμολόγηση. Αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί. Γιατί όταν, αν παραδεχτεί ο άλλο ότι έδωσε ένα τιμολόγιο που ε, έχει παραπάνω αξία, έχει και Μα δεν υπάρχει όμως καμία κατηγορία υπερτιμολόγηση. υπάρχει μόνο. Λέω του Μόνο για αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία τότε. Και είναι και μελέτε που δεν βρέθηκαν. Γιατί, την κατηγορία, κατηγορία είναι, δεν είναι τα πολλά λεφτά. Ναι, αλλά δεν τη βγάλανε τα μέσα ενημέρωση στην κατηγορία. Έτσι. Ναι, απλώ εκεί είναι τα πολλά λεφτά. Η τα κατηγορία δύο εκατομμύρια. Γιατί διακινείται με διαφορετικό τρόπο. Διαφο διακινείται με διαφορετικό τρόπο τα μέσα μέσα ενημέρωση mm -hmm. και διαφορετικά ε, ορίζεται μέσα στο πόρισμα τη εταιρεία των mm -hmm. ναι, ελεκτών. ε, σοβαρή κατηγορία που βλέπω εγώ κακουργηματική είναι η υπεξαίρεση. Όμω αναρωτιέμαι, ποιο ήταν ο διαχειριστή, ποιο ήταν, ήταν το πρόσωπο τη. Δομής. Ο πατέρα Αντώνιο, σωστά. Ο πατέρα Αντώνιο ήταν ο ιδρυτή. Η πρεσβυτέρα ήταν η πρόεδρο του Διοικητικού Πώ κατηγορείται κάποιο για υπεξαίρεση, αν έχετε την καλοσύνη να μου εξηγήσετε, όταν τα χρήματα. υπεξαίρεση, για να το πούμε απλά, σημαίνει ότι χρήματα που σου εμπιστεύτηκε κάποιο, mm. τα κράτησε παράνομα. Μα εδώ τα χρήματα φαίνεται να τα κατήχαν οι ίδιοι mm. ο πατέρα Αντόνιο και η πρεσβυτέρα. Υπεξαίρεσαν δηλαδή από τον εαυτό του. Αυτή είναι η νομική παραδοξότητα, Αυτό δεν θέλω να σα πω ότι νομικά δεν στέκει. σω κάποιο άλλο ποινικό αδίκημα που να αφορά κακοδιαχείριση ή φορολογικά δικήματα, η υπεξαίρεση από τον εαυτό σου δεν γίνεται να... Διοικητικό συμβούλιο. Θα ήθελα, συμβούλιο, ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω. Διοικητικό συμβούλιο. Θα ήθελα βεβαίω να Διοικητικό συμβούλιο. Προέδρος, ταμία, υπήρχε 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 ταμίας, ταμίας, υπήρχε... ήταν η κυρία Γεωργαντή. Υπήρχε πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει ταμεία. Υπάρχει λογιστήριο, υπάρχει διεύθυνση οικονομικού. Δεν υπάρχει ταμεία μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να πω το εξή. ήταν τελευταία. Στου διάφορου τραπεζικού λογαριασμού τη Κιβωτού, Όχι, σε... Όχι βέβαια, σε... ποτέ. είναι σε... σε... αυτό σε... σε... το Διοικητικό συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω το εξή: Ότι ακριβώ επειδή ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νομική παραδοξότητα και πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντε ω προ αυτή την κατηγορία, τι κάναμε εμεί που δεν έκανε η εταιρεία των Ροκοτών Λεκτών και δεν έκανε και προσωρινή διοίκηση. Ανα... Ε, με τι δυνατότητε που είχαμε, ερευνήσαμε και βρήκαμε όλου του νομίμου εκπροσώπους των εταιριών που εξέδωσαν όλα τα τιμολόγια. Συντάξαμε μια, ένα πίνακα αναλυτικό με τι εταιρείε, τον νόμιμο εκπρόσωπο με τα πλήρη στοιχεία του, τα έργα που έχουν κατασκευάσει και παραδώσει στην Κιβωτό και τα ποσά Άρα, των τιμολογιών. Αυτό που λέτε είναι ότι συνετάχθη μια κατηγορία, πολύ συγκεκριμένη, χωρί όμω να έχει γίνει έρευνα, έρευνα για το αν αυτά. Τα τιμολόγια υπήρχαν. Δεν όφιλε, δεν όφιλε η προσωρινή διοίκηση να συνδράμει και να παρέχει όλα τα στοιχεία στην, εργα... στην εταιρεία των Ορκωτών Ελεκτών που ε, διενεργεί τον διαχειριστικό έλεγχο, ώστε να δουν πράγματι εάν έχουν κατασκευαστεί αυτά τα έργα. Ώστε να μην ε, συντάσσουν. Κύριε Παπαχατζή, ναι. επειδή εδώ ο κόσμο σε εμά τα έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια και έχει ε, ακούσει αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή. Καταρχήν, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το σκάνδαλο, δεν ξεκίνησε με οικονομική διαχείριση. Λοιπόν, για να τα πούμε γιατί ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο, εντάξει, ε, ε, υπήρξε μια κατηγορία που στην αρχή δεν ξέραμε και ποιον αφορούσε, ε, περί ασέλγειας και τα λοιπά. Στην πορεία λοιπόν, και αφού πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα, λένε, α, τώρα σκεφτόμαστε ότι μπορούμε και εκ των υστέρων να σε ελέγξουμε, να δούμε αν κλέβεις κιόλα. Δηλαδή, δεν είπαν ευθύ εξ αρχής εντύμως ότι εμείς θέλουμε να σου πάρουμε την κυβωτό, για να δούμε εάν έχεις κάνει υπεξαιρέσει. Αλλά μπήκαμε από ένα κύκλο, φαύλο κύκλο, και εγώ επειδή στους τηλεθεατές από την πρώτη στιγμή δεν παίρνω ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά. Υπενθυμίζω τη σειρά των γεγονότων, κύριε Παπαχάτζη. Και φτάσαμε σε αυτά τα δύο εκατομμύρια και σε όλα τα υπόλοιπα ότι υπάρχει μια θηρίδα, υπάρχει ένα κουτί, υπάρχουν κάποια κοσμήματα. Υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν. Δυστυχώ από το σύνολο των ε, κατηγοριών, όπω ε, ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στο. στι ε, οποίε απαντήσαμε κατά την προκαταρκτική διαδικασία, προκύπτει ένα μεθοδευμένο σχέδιο υφαρπαγή τη κινητή και ακίνητη περιουσία τη ε, κυβοτού, εξαίλωση των ταμιακών διαθεσίμων και ουσιαστικά διαμοιρασμού των, των ηματίων τη. Και όταν λέω ημάτιων. Κύριε πόσα κίνητα. χρήματα άφησαν πίσω στην Κιβωτό. Τα <laughs> χρήματα σύμφωνα με τον ε, ταμιακό απολογισμό του 2022, ήταν πάνω από 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θα ήταν ένα πολύ, καλό, ένα πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα να ερευνηθεί πόσα χρήματα υπάρχουν. Πόσα χρήματα ω ταμιακά διαθέσιμα στου λογαριασμού του Σκυβωτού, για πόσο καιρό απομένει ώστε να μπορεί να λειτουργεί, να είναι βιώσιμη, βιώσιμη όλε οι δομέ του Σκυβωτού και αν πράγματι σε ένα χρόνο όπω εμεί προβλέπουμε, σε ένα χρόνο, οι μαθηματικά βιβλία θα κλείσουν. Και μετά από όλο αυτό, χωρί τον πατέρα Αντώνιο, θα τρέξουν στην Κιβωτό. Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή ε. τα έσοδα τη Κιβωτού το 2022 ήταν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2023, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε και από τον προπολογισμό που μα έχουν χορηγήσει, είναι κάτω από 300 ευρώ. Έχετε δει πουθενά στον κόσμο και σα ρωτάω ευθέω, πρώτα αφού δεν έχει έτσι ελεγχθεί και να γίνεται ένα οικονομικό έλεγχο, να υπάρχει ένα πόρισμα να σου παίρνουν τη διοίκηση πριν. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, τόσα χρόνια. Προληπτικά. Στου άλλου συλλόγου. Δηλαδή. Ε, αυτό, γιατί. και πάλι στα πριν τι εκλογέ. Αυτό το έχετε δει πουθενά. Δηλαδή, παράδειγμα, ρωτάω εγώ, γιατί και εγώ θέτω ερωτήματα. Ε, χαζή ναι. είμαι. Λέω λοιπόν ω χαζή. <κοί> Εδώ έχουμε την Κιβωτό. Υποτίθεται <και> ότι ο συγκεκριμένο ιερέα έβγαινε στα κανάλια, στην κρατική τηλεόραση, γινόταν μαραθώνι, ο κόσμο έτρεχε να τον βοηθήσει κτλ. Ο άνθρωπο αυτό με όλε τι δυσκολίε είχε και 13,5 εκατομμύρια στην άκρη μετά COVID εποχή, μετά δυσκολιών, για να συντηρήσει το τεράστιο έργο του. Και λέμε λοιπόν, αφού δεν έχει ελεγχθεί που όλοι πίστευαν στον πατέρα Αντώνιο για να μπορεί να συντηρηθεί όλη αυτή η κατάσταση, του λένε Σου παίρνω τη διαχείριση. Και αν δεν βρείτε τώρα ποιο θα πάρει τη διαχείριση, αλλά εσύ μένεις στην απέξω, δεν μπαίνει ούτε καν μέσα ούτε στο σπίτι που έμενε, γιατί είσαι κλέφτη. Δυστυχώ. Χωρί να έχει αποδειχτεί. Εγώ έχω μάθει ότι όλα είναι προανακριτικά αυτή τη στιγμή, υπάρχουν yeah. αποχρώσει ενδείξει κτλ. Δεν υπάρχει όμω καταδικαστική απόφαση. Yeah. Έτσι το λέω απλά. Δυστυχώς...